Το 2023 θα φέρει μαζί του τη βεβαιότητα ότι η Γερμανία και άλλες 19 χώρες του ΝΑΤΟ που δεσμεύτηκαν να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία θα ενεργήσουν σύμφωνα με αυτά τα σχέδια. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 προκάλεσε μια σημαντική επανεκτίμηση της άμυνας και της ασφάλειας στην Ευρώπη και μια αναθεώρηση των μακροχρόνιων υποθέσεων ότι η μεγάλη κλίμακας σύγκρουση στην Ήπειρο ήταν απίθανη στον 21ο αιώνα. Μετά από απαντήσει ανθρωπιστική, οικονομική και στρατιωτική βοήθεια, πολλέ χώρε του ΝΑΤΟ και τη Ευρώπη ανακοίνωσαν σχέδια για αύξηση των αμυντικών του προπολογισμών. Η απέτηση από τα ευρωπαϊκά έθνη να αυξήσουν τι αμυντικέ δαπάνε ήταν μια συνεχή απέτηση από τον Τραμπ κατά τη διάρκεια τη θητείας του και, για να πούμε την αλήθεια, είχε μια άποψη τουλάχιστον για του προπολογισμού. Για παράδειγμα, η Γερμανία που παραδοσιακά ειρνεί το να φτάσει κοντά στο στόχο δαπανών του 2% το καθάριστο του εγχώριου προϊόν του ΝΑΤΟ. Έτσι ήταν προ έκπληξη πολλών που ο Γερμανό Καγκελάριο Όλαφ Σόλτ ανακοίνωσε στι 27 Φεβρουαρίου ότι η χώρα θα επενδύσει 100 δισεκατομμύρια ευρώ σε ένα ειδικό ταμείο όπλων και θα πληρούσε το πρότυπο 2% του ΝΑΤΟ. Αυτή ήταν μια πραγματικά ιστορική στιγμή για ένα έθνο του οποίου το Υπουργείο Άμυνα παραδέχθηκε σε μια έκθεση εξοπλισμών τη 6 Δεκεμβρίου, ότι είχε υποφέρει από τρει δεκαετίε υποχρηματοδότηση σε καιρό ειρήνη. Με αυτά τα σχέδια να ενισχύουν σημαντικά τι δυνατότητε του ΝΑΤΟ, η Συμμαχία μπορεί επίση να προσβλέπει στη διεύρυνση με τη Σουηδία και την Φιλανδία και οι δύο θα γίνουν μέλη το επόμενο έτο. Υποκινούμενοι από τον πόλεμο τη Ρωσία στην Ουκρανία, η απόφαση των Σκανδιναβικών Εθνών να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ υποστηρίχθηκε ευρέω από άλλα μέλη με εξαίρεση την Τουρκία και την Ουγγαρία. Σε αυτό το σημείο να τονίσουμε ότι η στάση του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν παραμένει σημαντική καθώς ζητά διαβεβαιώσεις από τη Σουηδία ότι δεν προσφέρει πλέον καταφύγιο στα μέλη του εργατικού κόμματος του Κουρδιστάν ΠΚΚ. Η Σουηδία έχει μέχρι στιγμή απαντήσει με το είδο τη απέλαση όσων έχουν δεσμού με την κουρδική ομάδα. Πιο πολύ υποσχόμενο, ο Ούγγρο Πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπαν είπε ότι το Κοινοβούλιο τη Ουγγαρία θα επικυρώσει την αίτηση τη Σουηδία και τη Φιλανδία στι αρχέ του 2023. Μόλι οι δύο νέε χώρε ενταχθούν στο ΝΑΤΟ, θα γίνει ξεκάθαρη μια σταθερή αίσθηση του πώ οι ένοπλε δυνάμει του θα συμβάλλουν στην αποτρεπτική στάση τη Συμμαχία, αλλά οι δυνατότητε τη αεροπορική ισχύω συμπεριλαμβανομένου του και των μελλοντικών μαχητικών αεροσκαφών F-35A είναι ιδανικά κατάλληλες για την αντιμετώπιση των ρωσικών απειλών. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.